Ξέρετε, όταν δίνεις μια θέση σε κάποιον, ρωτάς, υπάρχει κάτι το οποίο ενδεχομένως να μπορεί να μου δημιουργήσει κάποιο πολιτικό πρόβλημα. Αυτό, ναι. Αυτό δεν ξέρω, αυτό θα έκανα εγώ. Λοιπόν, από εκεί και πέρα δεν αφορά όμως το θέμα μόνο τον κύριο Χαρδούβελη. Να το τονίσουμε αυτό. Ναι, εσείς τους συνεργάτες σας, όταν τους βάζετε, ας μου ρωτάτε αυτό το πράγμα. Ναι, βεβαίως το ρωτάω. Καλά, το ουσιαστικό συστοιχείο σε αυτό το τη συζήτηση που κάνετε και με συγχωρείτε είναι ότι υποβάλλει ερώτημα ο κύριο Μητσοτάκης τον κύριο Σαμαρά αυτή τη στιγμή. Ναι, και με δημόσιο τρόπο. Αυτό επισημαίνω και εγώ. Το δεύτερο. Αυτό επισήμανα και εγώ. Ναι, αλίμονο, κάνετε πολύ καλά τη δουλειά σα, είμαι σίγουρο. Ευχαριστώ. Είναι πολύτιμα. Το δεύτερο ζήτημα με τον κύριο Χαρδούβελη είναι το εξή, ότι που είναι, αν θέλετε, το νομικό και ηθικό κομμάτι. Γιατί κάνεις πόσες, 20-30, δεν το θυμάμαι εγώ, 56, πόσα δίνεις κάτω από 10.000. Διότι να μην το χτυπήσεις στην τράπεζα. Αυτό το πράγμα, σε αυτό το πράγμα εκεί πρέπει να διαρευνηθεί και συγχρόνως τώρα ναι, ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν προηγούμενα, ήταν σύμβουλος του κυρίου. Αν αύριο προκύψει, λέω εγώ, για το αν προκύψει. Για τον, και βεβαίως είμαι όλα στο φως. Για τον κύριο Βαρουφάκη ότι έβγαλε λεφτά στο εξωτερικό. Αν προκύψει. Αν προκύψει. Το ίδιο θα ισχύει. Δεν έχει προκύψει. Λοιπόν, το ίδιο θα ισχύει. Αλλά από εκεί πέρα δεν είναι το μόνο πολιτικό στέλεχος που έχει λεφτά στο εξωτερικό. Από τα πόθεν έσχες προκύπτει ότι μια σειρά από δικά σας στελέχη έχουν πολύ σημαντικές καταθέσεις. Τα οποία δηλώνουν στο εξωτερικό. Στο πόθεν έσχες. Γι' αυτό λέω λοιπόν. Δικά του στελέχη και δικά σας στελέχη. Και δικά μας, αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ. Προηγουμένως, εσείς είπατε και εγώ συμφωνώ ότι το γεγονός ότι κάποιος με νόμιμο τρόπο κερδίζει κάποια χρήματα και τα επενδύει, δεν μπορεί να συζητηθεί. Όχι, εγώ ξέρω ότι όχι. Ο καθένας μας να συνδέσει την τύχη του, και αυτό έχει σημασία, με την τύχη της χώρας. Δημιουργείται. Αυτό είναι το βασικό. Και το τρίτο, κύριο Μητσοτάκη, και εκεί θέλω να συμφωνήσετε, επιτέλους πρέπει να αλλάξει ο νόμος για το πόθεν έσχες και να επικεντρωθούμε όχι στο έσχες, αλλά στο πόθο. Κύριε Βίτσα, ξέρετε πολύ καλά και συμφωνούμε σε αυτό και το έχουμε συζητήσει πολλές φορές ότι εγώ έδινα και δίνω έναν αγώνα για να είναι αναρτημένα στο διαδίκτυο με τρόπο κατανοητό από τους πολίτες τα πόθεν έσχες ιστορικά. Διότι δεν θα κουραστώ να το λέω. Σημαντικό δεν είναι να μπει κάποιος πλούσιος στην πολιτική. Το σημαντικό είναι εάν πλουτίζει στην πολιτική και πώς δικαιολογούνται τα εισοδήματά του. Εάν λοιπόν συμφωνούσαμε αυτή τη στιγμή και συμφωνούσε και η κυρία Κωνσταντοπούλου, με την οποία έχω έντονες αντιπαραθέσεις σε πολλά ζητήματα. Γιατί αλλά αλήθεια. Θα σας απαντήσω αμέσως. Λοιπόν, ότι απεραίτητη προϋπόθεση διαφάνειας είναι τουλάχιστον να υπάρχει το